Με ακούτε? Ναι. Με λένε Στέφανο. Και έχω να σας πω κάτι. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα από την Αθήνα. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα σας. Το πρώτο βήμα για να πάρει κανείς οποιαδήποτε ευκαιρία είναι το πώς παρουσιάζεται. Ναι. Εντάξει. Έτσι, στα 14 μου, βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική. Έχω έναν αδερφό, πήγε στο MIT για undergraduate degree. Άρα και εγώ ακολουθούσα στα πόδια εδώ μικρό στα καλοκαίρια εκεί πέρα και κάπως έτσι κατέληξα στο Λύκειο στην Αμερική. Όχι για πολυτέλεια, από ανάγκη. Στα 21 μου βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs. Με τραπεζίτες δηλαδή. Τραπεζίτες στην Goldman Sachs. Εγώ αγόραζα καράβια, εντάξει. Εσείς τι κάνατε όταν αγοράζατε καράβια? Ανάγκη. Γιατί τι είστε, εφοπλιστής? Είστε εφοπλιστής. Εφοπλιστής χωρίς καράβια. Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Δεν ζήτησα ποτέ κάποια ούτε εκλόγιμη θέση, χωρίς να έχω βλέψεις για κάτι για την επόμενη μέρα. Δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον μου κάποια επίσημη θέση στην πολιτική. Το είχα πει και στον Αλέξη και στο κόμμα ότι σε περίπτωση που βγάλουμε κυβέρνηση δεν μπορώ να έχω συμβίβαστο, μόνο συμβουλευτικά μπορώ να δουλέψω. Πάμε μαζί. Με σχέδιο. Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Ο διαχωρισμός εκκλησίας από το κράτος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή της μισθοδοσίας των κληρικών από το κράτος. Σωστά. Εντάξει, θα αναλύσουμε όλες τις προτάσεις αυτές. Δεν τα ξέρω όλα. Μιλάτε για κρατική οικονομική ενίσχυση στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχετε κάποια ιδέα πώς θα έπρεπε να λυθεί το θέμα και των τηλεοπτικών αδειών? Αυτό θα επανέλθουμε σε αυτό. Κύριε Βαγγελάτη, είμαι ο μόνος υποψήφιος που έχει βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά. Η διαφήμιση κρατική παραμένει ως έχει. Άμα θέλετε παραπάνω λεπτομέρειες, θα επαναφερθώ σε αυτό. Και κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στο στρατό. Πού θα βρούμε τόσα λεφτά να προσλάβουμε 100.000 στρατιώτες? Άμα επαναπροσδιορίσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια κοινωνική θητεία, δημιουργείς μια υπεραξία σε όλη την οικονομία. Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Για μένα, το να φύγουν τα μυαλά από την Ελλάδα είναι η λύση για την Ελλάδα. Γεια μας.